του State Department. Ο χάρτης δείχνει την Κύπρο της επόμενης μέρας, της 14ης Αυγούστου, όταν οι Τούρκοι ξεκίνησαν τη δεύτερη εισβολή και σε 48 ώρες είχαν φτάσει μέχρι τα σημεία που βρίσκονται έως σήμερα. Ήταν τότε και παραμένει και τώρα το πλέον συγκλονιστικό έγγραφο που εξασφάλισε η ομάδα με την οποία συνεργαστήκαμε. Στόχος της ομάδας αυτής, της οποίας ηγήθηκα εγώ και ένας Αμερικανός ερευνητής, ήταν η εξασφάλιση των εγγράφων που αφορούσαν την Κύπρο και την Ελλάδα, τη Χιλή, το Ανατολικό Τιμόρ και την Παγκλατές. Για λόγους σκοπιμότητας και μόνο, επειδή η επίσημη Αμερικανική κυβέρνηση αντιμετώπισε με οργή, θα έλεγα, την απόκτηση του χάρτη, αποφασίσαμε με τον Κώστα Βενιζέλο να δημοσιεύσουμε το ντοκουμέντο, αλλά να μην εστιάσουμε την προσοχή μας αποκλειστικά σε αυτό. 5 χρόνια μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, ο χάρτης που αποκαλύπτει το βρώμικο ρόλο του Χένρι Κίσιγκερ στην τραγωδία της Κύπρου βρίσκεται στο δεύτερο όροφο των Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ, στο College Park της Πολιτείας του Μέριλαντ. Οι ερευνητές και οι δημοσιογράφοι μπορούν να τον κάνουν με νόμιμο τρόπο χτήμα τους. Ο χάρτης λοιπόν έχει τη δική του ιστορία, τη δική του συγκλονιστική πορεία από τα γραφεία της CIA στο Λάγκλεϊ μέχρι τον 7ο όροφο του State Department στην Ουάσιγκτον. Ήταν μέρος των εγγράφων που έφεραν τον διακριτικό τίτλο «For Eyes Only», για τα μάτια μόνο, και τα οποία υποτίθεται ότι είχαν καταστραφεί. Πληροφορηθήκαμε για πρώτη φορά την ύπαρξη του συγκεκριμένου χάρτη, αλλά και άλλων 12, από τον τότε Υφυπουργό Εξωτερικών Τζόζεφ Σίσκο. Μας είχε πει με βεβαιότητα ότι όλοι οι χάρτες που σχεδιάστηκαν από τις 20 Ιουλίου του 1974, ημέρα της εισβολής, μέχρι την 31η Αυγούστου του 1974, είχαν καταστραφεί. Άλλωστε, είναι γνωστό σε όσους έχουν στοιχειώδη γνώση περί της προστασίας των διπλωματικών εγγράφων πως ό,τι καλύπτεται από τον κωδικό για τα μάτια μόνο καταστρέφεται μόλις τα διαβάσει ο αποδέχτης τους, που στην περίπτωση αυτή ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Οι χάρτες είχαν γίνει το παιχνίδι μιας ομάδας ερευνητών και φοιτητών, οι οποίοι αναζητούσαν τα έγγραφα του τότε Υπουργού των Εξωτερικών για τη Χιλή και την Κύπρο. Από κάποια στιγμή και μετά είχε καταντήσει το αστείο των μελών της ομάδος, αλλά συνάμα και ο πόνος τους. Μέχρι το τέλος του Ιουλίου του 2001, όταν ο χάρτης με τον αριθμό 9 της 13ης Αυγούστου του 1974 εμφανίστηκε μπροστά μας. Στον ίδιο χώρο βρήκαμε και άλλα έγγραφα, πολλά έγγραφα θα έλεγα, με το χαρακτηριστικό κωδικό για τα μάτια μόνο, εισηγήσεις και προτάσεις προς το Κίσιγκερ για την Κύπρο και άλλα μέρη του κόσμου. Ήταν συγκλονισμός ψυχής.